μεγάλη ήταν η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών των Nepal Art στις φετινές Πανελλήνιες, με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων να δικαιώνουν τους μαθητές. Φέτος, ο μεγαλύτερος βαθμός ήταν 19.400 μόρια από μαθητή των Nepal Art. Έτσι, κατέλαβε την ιατρική σχολή. Σύμφωνα και με τα λεγόμενα του διευθυντή του Nepal Art, υπήρχαν μεγάλες βαθμολογίες και από άλλους μαθητές. Ναι, να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά και όχι μόνο στους δικούς μαθητές, σε όλα τα παιδιά που δοκιμάσαν να συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, πάρα πολύ ευχαριστημένοι θα έλεγα, γιατί μιλάμε για ένα ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά το σχολείο μας 50%, πάνω και από το μέσο όρο τον πανελλαδικό όσον αφορά τα ΕΠΑΛ. Επιτυχίες είχαμε πάντα και σε απόλυτα νούμερα περίπου εκεί κειμενόμαστε. Αλλά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι μαθητές μας πάνε σε πανεπιστήμια είναι πολύ σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να πω, επειδή ακούγονται πολλά, το δικαιούνται και πάνε. Έτσι. Είναι ικανοί. Το δικαιούνται και πάνε. Κάνουν την προσπάθειά τους, έχουν αυτή τη δυνατότητα, στέκονται αρκετά καλά όσον αφορά τα μόρια, δεν έχουμε φαινόμενα καταποντισμού με 600 μόρια για τέτοια, να λέμε την αλήθεια. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ευχαριστημένοι, είμαστε περήφανοι για τα παιδιά, από την μέρα μας κάναμε ό,τι μπορούμε, ξέρουμε ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά αυτά δεν έχουν δυνατότητα να προετοιμαστούν όπως πολλά άλλα παιδιά, για οικονομικούς λόγους αν θέλετε, άρα είναι ένας λόγος παραπάνω, γιατί είναι άξια συγχαρητηρίων. Από εκεί και πέρα, αυτό το ποσοστό στην πραγματικότητα θα έλεγα ότι είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί υπάρχει ένα ποιοτικό στοιχείο. Οι μαθητές οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή στις πανελλαδικές, δεν είναι όλοι οι μαθητές μας οι οποίοι έχουν σαν στόχο καθαρά την επιτυχία στις πανελλαδικές και την πρόσβαση σε ένα πανεπιστήμιο. Γιατί εμείς δίνουμε δόντες στα παιδιά να αποκτήσουν ένα πτυχίο και να βγουν στην αγορά εργασίας. Άρα, κάποια παιδιά που έρχονται με αυτό το στόχο, αλλά δοκιμάζουν την τύχη τους, αν θέλετε, συμμετοχή στις πανελλαδικές. Χωρίς να κάνουν την κατάλληλη προετοιμασία, είτε γιατί αδυνατούν λόγω για οικονομικούς λόγους, είτε γιατί πραγματικά δεν έχουν τόσο πολύ. Άρα, από αυτούς που πραγματικά έχουν στόχο τα πανεπιστήμια, το ποσοστό πραγματικά είναι αρκετά μεγάλο. Και αυτό τονίζω και στους μαθητές και στους γονείς με τους οποίους συζητώ. Ότι όσοι έχουν σαν στόχο πραγματικά την επιτυχία, στην πλειοψηφία τους, θα έλεγα στη μεγάλη πλειοψηφία τους, το επιτυγχάνουν. Πόσα παιδιά συμμετείχαν φέτος στις Πανελλήνιες? 75 από εμάς. Και οι επιτυχώντες? Είναι 37. Το 50%. Έχουμε τέσσερις από το 10%, οποίοι και μάλιστα κάποιος είχε ξαναπεράσει και πέρυσι και δοκίμασε πάλι με το 10% και ξαναμπήκε. Λόγο έκανε ο κύριος Ψωμάς ότι ξεκινά μια απαιτητική σχολική χρονιά με ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα για την υγεία και των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Πάμε ουσιαστικά για ρεκόρ εγγραφών. Ήδη από τον Ιούλιο είχαμε 500 περίπου, για 399 ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης για τα ΕΠΑΛ, των οποίων αυτές ουσιαστικά σχεδόν όλες, εκτός αν υπάρχουν κάποιες, γιατί έχουμε ελάχιστο αριθμό, κάποιοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Λοιπόν, θα είναι οι μαθητές μας. Ολοκληρώνουν την εγγραφή τους, ήδη ολοκληρώνουν τώρα τις εγγραφές τους. Και υπάρχει και μια τάση. Έτσι, να έρθουν και άλλοι μαθητές με μεταγραφές κτλ. Υπολογίζω, αν βάλετε υπόψη μου την εμπειρία τόσων χρόνων, ότι στη χειρότερη περίπτωση, να το βάλω σε εικόνα το χειρότερη, θα είναι εδώ τουλάχιστον 550 μαθητές. Είναι μεγάλη η ευθύνη μας και το λέω από την άποψη ότι από τη στιγμή που τόσο μεγάλο αριθμό προτιμά τα ΕΠΑΛ, μεγαλώνει και η ευθύνη δική μας. Και βέβαια πέφτουμε σε μια συγκυρία που πήγε πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνετε ότι ένα σχολείο με τόσους μαθητές και ανάλογα τόσους παιδευτικούς, τόσο κόσμο εδώ, δεν είναι εύκολο να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Ήδη εμείς από την πλευρά μας κάνουμε μια προσπάθεια όσον αφορά την οργάνωση του σχολείου να βοηθεί με δύο τρόπο, ώστε όσο μπορούμε να αποφύγουμε προβλήματα. Ήδη βασικό είναι να αποφύγουμε οι μαθητές κατά τη διάρκεια της παρουσίας του σχολείου να έρχονται σε επαφή με περισσότερο κόσμο, να είναι συγκεκριμένες ομάδες με τις οποίες θα έρχονται σε επαφή. Άρα λοιπόν, γιατί συνήθως εδώ συνέβαινε το εξής. Οι μαθητές, επειδή παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα ειδικότητας, άρα στη διάρκεια της ημέρας αλλάζανε τάξεις, πηγαίνοντας να παρακολουθούν μαθήματα ειδικότητας.
Προσπαθούμε αυτό μέχρι στιγμής με τον των μαθητών, μπορούμε να το κάνουμε. Γιατί έχουμε και δεσμεύσεις, δεν μπορούμε να ζητήσουμε παραπάνω καθηγητές κλπ. Δεν ξέρουμε εάν το καταφέρουμε όταν θα ανοιχτούν όλες οι γραφές. Εάν θα είναι πολύ περισσότεροι μαθητές, ώστε οι μαθητές να κατέχετε τη ημέρα, οι επαφές τους να είναι συγκεκριμένες. Και να μην αλλάζουν, γιατί αν ομιγέννητο έχουμε και κάποιο θέμα, καταλαβαίνετε και η Χιλανδία θα είναι δύσκολη και αρχίζουν τα προβλήματα. Πώς θα είδατε τα νέα μέτρα που εξήγηλε χθες ο Υπουργός Παιδείας? Κοιτάξτε να δείτε, από την, είναι δύσκολο, θα πω αυτό το οποίο έχουν πει όλοι. Είναι δύσκολο να είναι σε μια τάξη τόσοι πολλοί μαθητές, χωρίς και να λάβουμε υπόψη ότι οι υποδομές, φαντάζομαι, ένα σχολείο δεν είναι και οι κατάλληλες. Υπάρχουν αίθουσες που είναι μικρές. Εκεί θα υπάρξει συνωστισμός. Εκεί είναι ένα θέμα λίγο πώς θα το λύσουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάποια πράγματα, αν θέλετε, στην προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι θα έπρεπε λίγο να υπάρχει μια ευελιξία. Δηλαδή, να υπάρχει δυνατότητα σε κάποια πράγματα να μπορούμε να χειριστούμε εμείς κάποια με διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα θέμα με τα διαφορετικά διαλύματα. Έτσι. Το να μπαίνει. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργεί ακριβώς το ΕΠΑΛ, γι' αυτό σας ρωτάω. Ναι, το να βγαίνουν κάποια κάποιο διάλειμμα ή δεν πάει. Αυτά υποτίθεται ότι πρέπει να υπάρχει ο καθηγητής που θα εφημερεύει ή θα έχει την επιτήρησή του κτλ. Εάν και τη στιγμή μπαίνει άλλο τμήμα μέσα, ο καθηγητής πιθανόν έχει μάθει μαγεί και θα πρέπει να φύγει. Αυτό που εφαρμόστηκε πριν με το πρώτο κύμα, ότι τα παιδιά βγαίναν διάλειμμα ανατάξη, πήγαν στον χώρο, θα μπορούσε να γίνει και τώρα. Εμείς βγάζαμε τότε τους μαθητές σε ένα τάξη, συνοδευόμενος από τον καθηγητή τους. Όπως ήταν, ο καθηγητής ταυτόχρονα έκανε την εφημερία του με τους μαθητές. Εκεί είναι ένα θέμα λίγο πρακτικά πώς, γιατί καταλαβαίνετε, με τόσο απλά τμήματα, πώς θα πετύχουμε θα κάνουμε όλο αυτό το συνδυασμό. Θα το δούμε όμως και στην πράξη. Εγώ είπα και χθες που είχαμε τον πρώτο σύλλογο της Φωνιάς, είπα στους συναδέλφους ότι αυτό που θα κοιτάξουμε. Προφανώς είμαστε που έχουμε ακολουθήσει με στρατηγική, θα κάνουμε φοιτητικό κεφαλαίο μας, οτιδήποτε. Αλλά προέχει η υγεία όλων μας. Να πω την άποψή μου, γιατί όσον αφορά το θέμα εργαστηρίου, είναι η ευθύνη του εργαστηριακού κέντρου. Έτσι, δεν είναι η ευθύνη δική μου το πώς είναι. Απλά θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο, πιο διαχειρίσιμη κατάσταση όσον αφορά τα εργαστήρια. Ειδικά τα εργαστήρια που έχουν αρκετό χώρο. Γιατί θα μπορούν, όπως υπάρχουν και οδηγίες, να γίνουν ομάδες εργασίας κτλ. Να ελεγχθεί καλύτερα όλο το περιβάλλον γενικότερα. Η αίθουσα είναι πιο δύσκολη. Και ό,τι και να λέμε, όσο και τα παιδιά να είναι υπάκου εντός εισαγωγικών, μια αίθουσα είναι μια αίθουσα. Δεν μπορεί το παιδί να μην ανταλλάξει κάτι, πώς θα προσέχει και ο συνάδελφος. Φοβάμαι, εκείνο που φοβάμαι εγώ είναι ότι όλοι μας, να βάλω και εμάς μέσα, αυτό το καθημερινό, με μια μάσκα συνέχεια, κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται πια λίγο δύσκολο. Έτσι. Είμαστε που να το κάνουμε όμως. Και θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε. Εδώ υπάρχει ένα θέμα, βέβαια, ότι επειδή ακούγονται πολλά, ότι κάποιοι γονείς λένε στα παιδιά να μην βάλετε μάσκα και υποτίθεται εμείς θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα. Το ζητούμενο είναι εμείς να πείσουμε τα παιδιά ότι θα πρέπει να τρουν κάποιους κανόνες. Γιατί με τις τιμωρίες δεν θα βρούμε λύση. Που και πέρα όμως είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε όλα τα παιδιά. Άρα λοιπόν, αν κάποιοι μαθητές αντιδρούν σε αυτό, εμάς, αν θέλετε. Και λόγω της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους υπόλοιπους και στους εαυτούς μας, δυστυχώς θα πρέπει λίγο να προσπαθήσουμε να τους πείσουμε και αν χρειαστεί, φοβάμαι ότι θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Καταλαβαίνετε όμως ότι με τόσο μεγάλο αριθμό μαθητών δυσκολεύουν τα πράγματα. Τέλος, ο κύριος Ψωμάς κάνει έκκληση στους γονείς να συμβουλεύουν τους μαθητές σε περίπτωση που κάποιος έχει κάποιο σύμπτωμα να μην έρχεται στο σχολείο. Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, υπάρχει μια ειδικός διαφορά με τα άλλα σχολεία. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε μόνο οι εκπαιδευτικοί εδώ. Είναι πολλοί γονείς, γιατί έχουμε εγγραφές, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Πετύχατε σε μια στιγμή που δεν έχει πολλοί κόσμος. Και ειδικά τα τελευταία μέρα θα έρχονται όλοι οι γονείς. Αν φανταστείτε ότι έχουμε 150 μαθητές, οι οποίοι από τον Ιούλιο εκκρεμεί η εγγραφή του. Ήρθαν να κάνουν εγγραφή, θα έρθουν τώρα. Συν όσοι θα έρθουν καινούριοι. Καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει πολλοί κόσμος. Άρα εμείς είμαστε ήδη σε συνθήκες δύσκολες. Πρέπει να προστατευτούμε. Έτσι, για να λάβουμε τα μέτρα μας. Από εκεί και πέρα, αυτό που ξεκαθαρίσαμε είναι ότι ό,τι προβλέπεται σαν μέτρα προστασίας και είναι ευθύνη της πολιτείας, την πολιτεία λόγω το κράτος, το Δήμο κλπ, εμείς σε αυτό θα κάνουμε εκπτώσεις. Οφείλουμε να προστατεύσουμε τους μαθητές και τους εαυτούς μας. Το θέμα της καθαριότητας. Το θέμα της καθαριότητας δεν είναι πια όπως πριν τα σχολεία.
το σχολείο καθαριζόταν, αν θέλετε, μια φορά από τα σκουπίδια, από το οτιδήποτε κτλ. Εδώ, όποτε είναι οδηγείς, θα πρέπει να καθίσει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Θα έχουμε καθαρίστρες που να μπορούν να το κάνουν. Ο χώρος είναι τεράστιος. Είναι μεγάλος. Και σε ένα χώρο τεράστιο, εδώ μέσα θα είναι 600 άνθρωποι τουλάχιστον. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα καθαριότητας. Να δούμε κατά πόσο ο Δήμος, εμεί και πριν με το Δήμο, θα μας καλύψει σε αυτό το κομμάτι. Φαντάζομαι τα υπόλοιπα, όσον αφορά αντισηπτικά, μάχη κτλ., θα τα έχουμε. Δεν υπήρχε ένα πρόβλημα, φαντάζομαι ότι έχουμε. Εννοείται ότι θα έχουμε. Αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε με αυτές τις συνθήκες. Δεν είμαστε ούτε λοιμοξιολόγοι, ούτε πολιτικοί. Έτσι. Σε θέματα τα οποία μας αφορούν και ειδικά από την Δημογεία, θα πούμε την άποψή μας. Όπου αισθανόμαστε ότι δεν μας καλύπτει κάτι, θα αντιδράσουμε όπως πρέπει να αντιδράσουμε και θα ζητήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δεν μπορούμε να παίζουμε πια. Εδώ είναι θέμα υγείας, δεν είναι θέμα απλής λειτουργίας του σχολείου, που γι' αυτό είναι σημαντικό. Είναι θέμα υγείας πια. Και από εκεί πέρα, επιτρέψτε μου και μέσα από εδώ, να ζητήσω αυτή τη βοήθεια των γονέων. Και τι θέλω να πω. Δεν χρειάζεται, εμείς δεν μπορούμε εδώ να ελέγχουμε το σωματείο, γιατί υπήρξε και είναι αυτή, να γίνει θερμομέτρηση εδώ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, πρακτικά δεν είναι εύκολο. Και οι γονείς οι ίδιοι, εάν βλέπουν τα παιδιά τους, μπορεί να προσφέρουν ένα θέμα κτλ., ας μην το στείλουν στο σχολείο. Ας βοηθήσουν και αυτοί προς τα παιδιά, ας βοηθούν προς την κατεύθυνση και αυτοί προς τα παιδιά, ότι να τους πούν ότι για τους κανόνες που πρέπει να τηρούν, για τη μάσκα που πρέπει να φορούν, να βοηθήσουν και αυτοί προς την κατεύθυνση. Είμαστε υποχρεωμένοι, το ξαναλέω, να λειτουργήσουμε έτσι. Αλλά και να μην ήμασταν όταν υπήρχε για θέματα υγείας, δεν χρειάζεται να μας υποχρεώνει κάποιος. Σε κανέναν δεν είναι ευχάριστη αυτή η κατάσταση. Ούτε αυτές οι συνθήκες είναι έτσι, με τη μάσκα όλη την ημέρα. Πρέπει να το κάνουμε. Εύχομαι να μην χαριστεί για πολύ καιρό. Γιατί αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, φανταστείτε όταν θα έρθει ο χειμώνας θα γίνει. Με όλα κλειστά, εκεί είναι ένα, πραγματικά θεωρώ ότι εκεί θα είναι το πολύ σοβαρό θέμα. Θεωρώ θετικό ότι πάμε 14. Και να οργανωθούμε καλύτερα. Εμείς, επειδή σας λέω, επειδή υπάρχει δυσκολία με μεγάλους αριθμούς, προσπαθούμε να τροποποιήσουμε λίγο τον τρόπο οργάνωσης του σχολείου, ούτως ώστε για να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Μας δίνει το χρόνο να το προετοιμάσουμε καλύτερα. Εμείς από την πλευρά μας, αυτό που προαγγελθούμε και στους γονείς, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε και τα παιδιά τους και εμάς τους ίδιους, έτσι.